από τους λίγους στην κυβέρνηση, είναι από τις αρχές στην κυβέρνηση. Το λέμε όλους τους μήνες που ασχολήθηκε με αριθμούς. Έπιασε μολύβι και χαρτί, αυτό σας το πιστώνουμε. Και εμείς. Κατάφερε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, του το πιστώνουμε. Μπορούμε να λέμε και καμιά καλή κουβέντα. Να κρατήσει τέλος πάντων όρθιο το σύστημα με αρκετές θυσίες και προβλήματα. Ωστόσο, μόλις πριν από λίγο είχαμε τα στοιχεία του προϋπολογισμού, κύριε Μάρδα. 3,46 δισεκατομμύρια η τρύπα στα φορολογικά έσοδα. Φαντάζομαι είναι εκτός των στόχων που είχατε θέσει, έτσι δεν είναι? Σύνολο. Ναι. Σύνολο, ναι. Γιατί? Κοιτάξτε τι γίνεται. Ερμηνεύεται από πολλούς λόγους όλη αυτή η ιστορία. Να σκεφτείτε ότι έχουν γίνει μεταθέσεις ό,τι αφορά τη φορολογία εισοδήματος. Το πρόβλημα του έμφυα που είχε υπολογιστεί ότι θα άρχιζε να καταβάλλεται, μεταφέρθηκε λίγο αργότερα. Από την άλλη πλευρά βέβαια είναι και όλη η διαδικασία της αβεβαιότητας που υπάρχει και αυτή συμβάλλει στο να μην οδηγείται η οικονομία στον δρόμο που είχε προβλεφθεί. Και αυτά τα οποία αναφέρατε είναι η διαφορά ανάμεσα στις εκτιμήσεις που υπήρχαν και τα πραγματικά δεδομένα. Πρέπει όμως να έχουμε μια σαφή απάντηση. Και εμείς προσαρμοστήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, προσπαθώντας να συγκρατήσουμε ένα μεγάλο σύνολο δαπανών. Αυτό σημαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στις υποχρεώσεις μας από εδώ και πέρα, στις αμέσως επόμενες εβδομάδες? Όχι, από εδώ και πέρα, σε ό,τι αφορά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, οι υποχρεώσεις μας που σχετίζονται με τα μισθολογικά και τις συντάξεις όλου του κόσμου, τις έχουμε ρυθμίσει και καταβάλλονται κανονικά. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουν προβλεφθεί και άλλες δαπάνες που συνδέονται με την λειτουργία του κράτους. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, Αύγουστο-Σεπτέμβριος κλείνουν κανονικά. Βέβαια ασχολούμαστε και με το Σεπτέμβριο επισταμένα, γιατί θα υπάρχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είναι εύλογο ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση έχει ένα κενό ενημέρωσης, οπότε προσπαθούμε να τις δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Θα έχει εξασφαλισμένα η υπηρεσιακή κυβέρνηση όλα τα χρήματα που απαιτούνται για να πληρώσει δαπάνες? Αυτές οι δαπάνες που έχουμε προβλέψει σε σχέση με τα έσοδα που εκτιμούμε ότι θα έχουμε, αυτά τα δύο συνδυαζόμενα μας δίνουν έναν προϋπολογισμό Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνεται κανονικά. Μάλιστα. Τώρα, έχουν αυξηθεί αρκετά σε σχέση με πέρυσι και οι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Γι' αυτό υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Αυτά όλα τα συζητούμε με την Γενική Γραμματεία Εσόδων. Αναφέρεσαι στις οφειλές στους προμηθευτές? Ναι, και στους προμηθευτές. Συγγνώμη. Ναι. Νόμιζα αναφερόσαν στην επιστροφή, του φόρου εισοδήματος. Για εδώ υπάρχει μία πρόβλεψη που συνδέεται με όλο το ποσό των 13 δις που έχουμε εισπράξει. Απομένει ένα δις με τη βοήθεια του οποίου θα καλύψουμε μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουμε. Μάλιστα. Τώρα, ναι, επειδή το αναφέρατε, επιστροφές φόρου θα δουν κάποιοι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν, κυρίως συνταξιούχοι, που περιμένουν να εισπράξουν έτσι 100-200 ευρώ με βάση την εκαθάριση των δηλώσεων. Αυτά πότε θα εισπραχθούν, πότε θα δοθούν, και αφού. Όλα αυτά είναι η απάντηση που σας έδωσα προηγουμένως. Γι' αυτό το ξέρω. Σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εσόδων θα επιδιώξουμε να ολοκληρώσουμε και εδώ τις υποχρεώσεις μας στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Είναι δικαιολογημένο που έχουμε και στο ραδιόφωνο και εδώ στη τηλεόραση πολλά παράπονα για προνοιακά επιδόματα, κύριε Υπουργέ? Ευθύνεται το Υπουργείο, το Λογιστήριο ή η Δήμη? Εμείς συμβάλλουμε σε όλα τα ταμεία, είτε είναι τα ταμεία που ασχολούνται με τα επιδόματα, είτε είναι το ΙΚΑ, είναι οτιδήποτε άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά ανάμεσα στα χρήματα που στέλνουμε εμείς και επιδιώκουμε αυτά τα χρήματα να είναι στους χρόνους που έχουν προβλεφθεί και τα χρήματα τα οποία δίνουν αυτοί μαζί με τα δικά τους στους ενδιαφερόμενους, εκεί υπάρχει μία απόσταση. Για την απόσταση αυτή δεν ευθύνεται το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, γιατί εκείνοι τακτοποιούν και τα δικά τους τα οικονομικά με τον τρόπο που ξέρουν. Ως εκ τούτου, εμείς επιδιώκουμε στους χρόνους που προβλέπεται να δίνουμε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει και από εκεί και πέρα η καταβολή όλων αυτών εδώ των επιδομάτων έχει σχέση με τα ενδιαφερόμενα ταμεία. Κύριε Υπουργέ, για τον χρόνο καταβολής. Οδεύουμε προς εκλογές.
με capital controls και κλειστές τράπεζες. Αυτό που περιμένει κυρίως ο επιχειρηματικός κόσμος, διότι δεν μπορεί να κάνει τις δουλειές που έκανε με το προηγούμενο καθεστώς, είναι αν θα υπάρξουν κάποιες μεταβολές στα capital controls ή αν θα μπορούν να κάνουν επιπλέον περισσότερες κινήσεις, αν έχετε κάτι από αυτό. Αν έχετε παρακολουθήσει εδώ και 10 μέρες, έχει αποφασιστεί από την αρμόδια επιτροπή, στην οποία εμείς πια συμμετέχουμε, παλαιότερα είχαμε ένα συντονιστικό ρόλο, αλλά λόγω φόρτου εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μεταφέρθηκε συγκεκριμένη αρμοδιότητα σε μια άλλη Γενική Γραμματεία, αλλά παρακολουθούμε όλη αυτή την εξέλιξη. Αν έχετε παρακολουθήσει, μπήκε μια διαδικασία απλούστευσης των διαδικασιών που σχετίζονται με τις εγκρίσεις των ποσών που αφορούν κατά κύριο λόγο εισαγωγές. Ο πολίτης εξυπηρετείται και με τα χρήματα τα οποία δίνονται και με τα όσα έχουμε προβλέψει. Επιχειρηματίας. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας είναι οι επιχειρήσεις. Χθες επίσης είχαμε μια σύσκεψη και αποφασίστηκαν και κάποια άλλα μέτρα υπέρ αυτής της διαδικασίας που σχετίζεται με τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων. Εμείς θεωρούμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των προβλημάτων έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Υπάρχουν ακόμα κάποιες δυστοχίες που συνδέονται συχνά, μπορώ να σας πω, και με τον φόβο των υπαλλήλων των τραπεζών που δεν ξέρουν πώς να χειριστούν κάποια ζητήματα. Στη συνάντηση που είχαμε τις προάλλες, είχαν πει οι τραπεζίτες και πολύ σωστά ότι όλοι οι υπάλληλοι που παλαιότερα ασχολούνται με όλη αυτή τη διαδικασία των εγκρίσεων που υπήρχε παλαιότερα, των εγκρίσεων των ποσών για εισαγωγές και τα λοιπά, ή έχουν αποστρατευτεί ή πλέον βρίσκονται σε άλλους χώρους και είναι και πολύ γερασμένοι. Αυτοί που έχουν αναλάβει δεν έχουν την εμπειρία του παρελθόντος. Και εδώ καταλαβαίνετε αυτό το ποιοτικό στοιχείο που κάποιοι το αγνοούν βέβαια, συχνά δημιουργεί κάποια προβλήματα, αλλά προσπαθούμε διαρκώς να τα λύνουμε και οι τράπεζες προσπαθούν να τα λύνουν, γιατί υπάρχουν και λεπτομέρειες οι οποίες δημιουργούν προβλήματα και αυτές οι λεπτομέρειες συνδέονται με τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Ως εκ τούτου, όλη η προσπάθεια είναι έτσι ώστε να ξεπερνιούνται όλα αυτά τα προβλήματα και βέβαια, χωρίς να θέλω να είμαι υπερβολικός, νομίζω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του προβλήματος έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Πότε θα ανοίξουν κανονικά οι τράπεζες, κύριε Υπουργέ? Και αυτό πώς το κρίνουμε, δεν παίρνουμε πλέον πολλά παράπονα. Ναι. Πότε θα ανοίξουν κανονικά οι τράπεζες? Μπορεί η κυβέρνηση να το πει αυτό? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Μάλιστα. Το άλλο που μπορείτε αν μπορείτε να μας πείτε τελικά, επειδή το έχουμε ακόμη θολό, οι τράπεζες έκλεισαν από την κυβέρνηση ως μέσο πίεσης προς τους θεσμούς ή έκλεισαν από τους θεσμούς ως μέσο πίεσης προς την κυβέρνηση? Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα εκείνης εποχής ρευστότητας, το οποίο οδήγησε σε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Με απόφαση της κυβέρνησης. Απόφαση της κυβέρνησης, αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια καταλαβαίνετε σε όλη αυτή τη διαδικασία παίζει ρόλο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να σας υπενθυμίσω ότι ό,τι μέτρα και αν αποφασίζουμε υπέρ του ανοίγματος, του περαιτέρω ανοίγματος των τραπεζών, αυτά τα μέτρα τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Μέτρα που συνδέονται με τις αποφάσεις επιτροπής ή υπουργικές αποφάσεις ή πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κύριε Υπουργέ, λίγο την υπομονή σας να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τις υπόλοιπες ερωτήσεις.